κάνουμε αυτό σε τακτική προετοιμασία. Περίπου κάθε μήνα, όλη η πολιτική ηγεσία του Υπουργού Υπερομών και Μεταφορών ή κάποια από τα μέλη της, έτσι ώστε να δούμε τα μεγάλα έργα που γίνονται στη Θεσσαλονίκη. Να δούμε τις μεταφορές στη Θεσσαλονίκη, αλλά να λύσουμε και θέματα. Να δούμε πώς εξελίσσονται εμβληματικά έργα στο πεδίο των υπουργών, αλλά και πώς θα βελτιώσουμε την καθημερινότητα του πολίτη, την καθημερινότητα του πολίτη στη Θεσσαλονίκη, που η νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, να επισκεφτούμε το μετρό. Ένα εμβληματικό έργο. Ένα οραματικό έργο, το οποίο η λειτουργία θα ξεκινήσει το 2024. Η ελληνική κυβέρνηση έχει εξασφαλίσει πολύ πρόσφατα την προμήθεια νέων ηλεκτρικών λεωφορείων, ένα σημαντικό ποσοστό των οποίων θα κατευθυνθεί στη Θεσσαλονίκη. Εκτιμούμε ότι αυτό θα γίνει στις αρχές του 2024. Και παράλληλα, έχουμε αντιμετωπίσει προβλήματα που αφήσαμε στην πόλη της Θεσσαλονίκης, στα λεωφορεία, την καθημερινότητά του, στον ΟΑΣΤ. Αντιλαμβάνεστε ότι ο καθένας που βλέπει αυτές τις υπέροχες, τις εξαιρετικές υποδομές εντυπωσιάζεται. Εγώ θα εκδηλώσω τον θαυμασμό μου πραγματικά για τη δουλειά που έχει γίνει. Είμαι περήφανος που χρησιμοποιώ ένα τέτοιο μέσο στη Θεσσαλονίκη. Πολύ σύντομα θα διατεθεί προς χρήση στους συμπολίτες μας. Με το μετρό, ένα έργο ταλαιπωρημένο, και με το flyover, μιλάω για δύο μεγάλα εμβληματικά έργα, θα αλλάζουν τα πάντα. Θα απαλλαγούν από το κυκλοφοριακό άγχος και άγχος. Θα ζητήσετε χρονοδιάγραμμα για τα δυτικά, που είναι και ο Δήμος σας. Φυσικά θα τα ζητήσουμε, φυσικά θα τα συζητήσουμε στη σύσκεψη μέσα. Ωραία.